Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Πολύ χαμηλέ τιμέ θερμοκρασία. Σε επίπεδα ρεκόρ, κοιμάνθηκε ο υδράργυρο νωρί το πρωί σε πολλά παιδινά τμήματα τη περιφέρειά μα και πάλι η περιοχή τη Φλόρινα είχε τι χαμηλότερε τιμέ θερμοκρασία, αγγίζοντα ιδιαίτερα. Χαμηλά επίπεδα. Δείτε τι χαμηλότερε τιμέ όπω τι κατέγραψαν μετεωρολογικοί σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή τη Δυτική Μακεδονία, στο Νέο Κάυκασο, Φλόρινα, στου μείον 25,1 βαθμού Κελσίου. Η χαμηλότερη τιμή στην πόλη τη Φλόρινα, μείον 19,4, στο Μεσόβουνο, μείον 19,1 βαθμού Κελσίου, στην κοιλάδα Κοζάνη, μείον 17,3, στο Βαρικό Φλόρινα, μείον -16 16,1, στα Γρεβένα, μείον 15,3, στην Βλάστη, μείον 14,7 και στην Τολεμαίδα, η οποία κράτησε ένα αεράκι μέσα στη νύχτα, ενεργετικό ώστε να μην πέσει χαμηλά η θερμοκρασία έφτασε μόλις τους μείον 12,3 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται μια αρκετά παγερή βραδιά και τις επόμενες ώρες λάβετε το και αυτό ιδιαίτερα υπόψη. Επίσης να πούμε ότι οι χαμηλές τιμές θερμοκρασίας θα μας συντροφεύουν και τις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα δεν σπάει η παγωνιά με ευκολία παρά το γεγονός ότι τα μεσημέρια θα μαλακώνει κάπως όχι όμως παντού. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Αύριο, Τετάρτη, στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται ένας λαμπρός ήλιος σε όλη την περιφέρεια. Όμως, το γεγονός του ότι θα έχει ηλιοφάνεια δεν σημαίνει ότι θα ανέβει δραματικά η θερμοκρασία. Η άνεμοι θα είναι α, γενικά ασθενεί με την θερμοκρασία νωρίς το πρωί να πέφτει και πάλι πολύ χαμηλά. Στου μείον 20 με μείον 22 βαθμού θα δείξουν τα θερμόμετρα. Νωρί το πρωί τη Τετάρτη, σε περιοχέ τη Φλόρινα, ενδεικτικέ ελάχιστε τιμέ, γιατί από περιοχή σε περιοχή θα υπάρχουν διαφοροποιήσει. Σε περιοχέ Αμυντιού και Πτωλεμαίδα, πολύ πιθανό να δούμε. Τοπικά, μείον 18 με μείον 19 βαθμού Κελσίου. Σε παιδινέ περιοχέ τη Κοζάνη και τη Καστοριά και των Γρεβενών, η θερμοκρασία τα ελάχιστα επίπεδα μεταξύ μείον 14 με μείον 16, σαφώ πιο τοπικά δεν αποκλείεται να δουν και αυτές οι περιοχές μείον 17 με μείον 19 βαθμούς Κελσίου και το πρωινό το οποίο έρχεται. Το μεσημέρι της Τετάρτης η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει το 0 και λίγο πάνω από το 0 στα περισσότερα παιδινά τμήματα. Βλέπετε ότι έχω α, βάλει έναν χάρτη με τι μέγιστε τιμέ να είναι στον 1 βαθμό στην Πτολεμαϊδα, στου 2 με 3 σε Καστοριά και Κοζάνη και στου 4 βαθμού στα Γρεβενά. Εν αντιθέσει με την περιοχή τη Φλόρινα, όπου θα εγκλωβιστεί το ψύχο και πολύ πιθανόν και αύριο το μεσημέρι θα θερμοκρασία να μην καταφέρει να ανέβει περίπου πάνω από του μείον 5 με μείον 6 βαθμού Κελσίου. Ψύχο λοιπόν και αύριο Τετάρτη. Πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη. Έρχεται μία πέμπτη, ενώ σταδιακά το ψύχο στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα αποσυρθεί ανατολικότερα. Στα λεκανοπέδια της Δυτικής Μακεδονίας η θερμοκρασία μέσα στη νύχτα και πάλι θα πέσει βαθιά, σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι λοιπόν ελάχιστες τιμές της τάξης των μείων 14 με μείων 18 βαθμούς Κελσίου είναι εφικτή και κατά την διάρκεια αυτή τη βραδιά. Το μεσημέρι θα φτάσουμε του 4 με 5 βαθμού Κελσίου σχεδόν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία πλην τη Φλόρινα η οποία θα διατηρήσει τον παγετό και κατά την διάρκεια τη Πέμπτη και πολύ πιθανόν και κατά την διάρκεια τη Παρασκευή. Λοιπόν, την Παρασκευή αναμένονται κάποιε αρέ νεφώσει, οι ελάχιστε τιμέ μεταξύ μείων 10 με μείων 12 βαθμού Κελσίου. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, αλλά και πάλι μιλάμε για αρκετά χαμηλέ τιμέ θερμοκρασία. Μέγιστα επίπεδα κοντά στου 5 με 6 βαθμού Κελσίου είπαμε ότι η Φλόρινα πιθανό να μην ανέβει ούτε την Παρασκευή πάνω από το 0. Και πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει κάποιε αραιέ νεφώσει. Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα δεν διαφαίνεται κάποια αξιόλογη καιρική μεταβολή. Η θερμοκρασία και πάλι νωρί το πρωί στου μείον 10 περίπου βαθμού Κελσίου. Το μεσημέρι κοντά στου 6 βαθμού αλλά οι 6 βαθμοί αφορούν α, περιοχές εκτός της Φλόρινας, η οποία πολύ πιθανόν και το Σάββατο να είναι κοντά στο 0 το μεσημέρι. Αλλά και οι ελάχιστες τιμές να είναι και κάτω από τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου και κατά την διάρκεια αυτής της βραδιάς, δηλαδή του ξημερώματος του Σαββάτου, για να κλείσουμε με την Κυριακή που φαίνεται κάπως να μαλακώνει περισσότερο καιρό θερμοκρασία μεταξύ μείον 6 με 6 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένω η Φλόρινα να ανέβει λίγο πάνω από το 0, αλλά αυτό είναι ένα σενάριο. Έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας για να το αξιολογήσουμε και να δούμε. Κατά πόσο μέχρι τότε ο καιρό θα παραμείνει τόσο παγερό. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τα βλέπουμε και πάλι αύριο αναλυτικά. Δώστε προσοχή λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τι επόμενε νυχτερινέ ώρε. Θερμέ ευχέ σε όλου για ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά.